καμπάνες ύψους 37.000 ευρώ έπεσαν τα προηγούμενα 24 ώρα σε επιχειρήσεις της Δυτικής Κρήτης που εντοπίστηκαν να κατέχουν προϊόντα μαϊμού τα οποία σχεδίαζαν να πουλήσουν σε ανυποψίαστους καταναλωτές, εσχροκερδώντας σε βάρος τους. Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς που σάρωσε τα Χανιά και το Ρέθυμνο το τριήμερο 14 με 16 Δεκεμβρίου εντόπισε και κατέσχεση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχεδόν 9.000 στεμάχια από μιμητικών προϊόντων τα οποία εκεί κατέστρεψε. Σας έχει τύχει καμιά φορά να σας εξαπατήσει? Εμένα όχι, έχω ακούσει όμως. Αυτά είναι πατεώνες. Πρέπει να δικάζονται. Αυτό νομίζω. Καλώς ή κακώς ο καταναλωτής δεν είναι ενημερωμένος. Θα πάει να πάρει την αγαπημένη του μάρκα, το οτιδήποτε του αρέσει. Και εφόσον θα δει μια προσιτή τιμή, θα πέσει στην παγίδα της εύκολης λύσης. Θα πάρω κάτι που μου αρέσει σε λίγα χρήματα. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν έπειτα και από την αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στους ελεγκτές αφορούσαν σε επιχειρήσεις γενικής και χοντρικής πώλησης, σε πρατήρια καυσίμων αλλά και σούπερ μάρκετ. Καλά το κάμανε. Άμα είναι μαϊμούνα, θα δώσουν για τα πρόστιμα όλα. Ο καταναλωτής μπορεί να προστατευτεί τελικά? Δεν μπορεί να καταλάβει. Όποιοι ξέρουν μπορούν να τα καταλάβουν. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ο κόσμος μπορεί να ψάξει να βρει ότι πράγματα τα οποία είναι φάμιλα αυτών που θέλει να ψωνίσει και ας μην είναι και να μην γράφουν πάνω μάρκες. Δεν είναι αναγκαστικό να γράφει μάρκα. Έτσι. Και επί και από την άλλη, να ψάξει να βρει κάποιο προϊόν το οποίο είναι, υποτίθεται ότι είναι πανάκριβο και το βρίσκει σε μια εξευθελιστική τιμή, εντάξει, κάπου πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων, τόσο στην αγορά των Χανίων όσο και του Ρεθύμνου, συνδυαστικά με τα πρόστιμα χιλιάδων ευρώ που έπεσαν, κινητοποίησαν τον εμπορικό κόσμο του Ρεθύμνου, ο οποίος πάει το θέμα ένα βήμα παρακάτω. Το ζήτημα εδώ είναι ότι δεν είναι ποιήσεις όρης. Δηλαδή, ναι, γίνονται έλεγχοι σε στεγασμένο εμπόριο, αλλά δεν πάνε σε ένα εμπόριο που δεν είναι στεγασμένο και αυτό είναι λαϊκή. Αυτό το θεωρώ άδικο. Σαφώς και δεν χειροκροτώ το να έχεις στο μαγαζί σου μέσα εντός εισαγωγικών τα λεγόμενα μαϊμού εμπορεύματα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μία λαϊκή που γίνεται 3 φορές τη βδομάδα στην πόλη μας και εκεί τα εμπορεύματα είναι πάρα πολλά που είναι μαϊμού. Θα ήθελα λοιπόν να είναι δίκαια το μοίρασμα. Σύμφωνα πάντως με την Αθηνά Τσικιντίκου, το υπαίθριο εμπόριο και δίπλανο δημικροπολιτές ίσως και να είναι η αρχή του κακού, από την οποία, όπως σχολίασε, θα πρέπει να ξεκινούν οι έλεγχοι για να καταλήγουν και στο στεγασμένο εμπόριο, επιτυγχάνοντας έτσι ισορροπία και δικαιοσύνη. Και θα πρέπει ο έμπορος να έχει και ένα μπούσουλα το τι έχει δικαίωμα να πουλάει. Η ηθική είναι ένα κομμάτι που πλατιάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ηθική για όλους τους εμπόρους.